Θα σου πω εγώ. Εξήγηλε η κυβέρνηση και πολύ σωστά πριν από 5 μέρες ότι σταματάνε οι πληστηριασμοί. Μπέστε χριστιανοί μου στη Βουλή και ψηφίστε το. Και η αποστολή του ΕΤΑΚ. Η αποστολή του ΕΤΑΚ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εξαγγέλεις κάτι. Ένα λεπτό. Το εξαγγέλεις. Ακούστε κάτι, κυρία Βραμόπουλε. Η πολιτική είναι του διατάφτα. Ο πολιτικός, ξέρετε πότε πάει μπροστά. Όταν λέει θα κάνω αυτό, αλλά το έχει ψηφίσει πρώτα. Και είναι έτοιμος ο κόσμος να το υποδεχθεί. Δεν το εξαγγέλει πρώτα. Και μετά λέει σου έκανα εκλογές, άρα κάτσε μπουκάλα και περίμενε να με ξαναψηφίσεις για να το κάνω το μέτρο αυτό. Γιατί σταματάει η αποστολή του ΕΤΑΚ. Καταλάβατε. Σας μεταφέρω παράπονα του κόσμου. Θέλω να μου περιμένετε το, με το ΕΤΑΚ. Θέλω να το αιτιολογήσετε. Περιμένετε, γιατί και εσείς θα φέρετε το φόρο κληρονομιάς, κυρία Αποστολάκη. Μεγάλης, ακίνητης περιουσίας. Καλά, βάλατε και στα διαράκια. Κυρία Αβραμόπουλε, μπορώ να απαντήσω αυτό. Να απαντήσετε σε αυτό. Πολύ απλά. Είπανε stop στους πληστηριασμούς. Είπαμε και άλλα πολλά πράγματα τα οποία σταμάτησαν από την ώρα που, όπως γνωρίζετε, για λόγους καθαρά θεσμικούς και τυπικούς, ενώ είμαστε σε προεκλογική περίοδο, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Η δέσμευση όμως υπάρχει. Ναι. Το έργο θα συνεχιστεί την επομένη των εκλογών. Διότι, όπως ξέρετε, δεν είχαν προαναγγελθεί αυτές οι εκλογές. Μέχρι και την τελευταία στιγμή υπήρχε βαθύτατος προβληματισμός για το αν θα έπρεπε να γίνουν εκλογές ή αν θα έπρεπε να προχωρήσουμε μέχρι τον μήνα Μάρτιο, που, όπως σας είπα, ο κ. Πανδρέου είχε προαναγγείλει η μεγάλη πολιτική κρίση. Ναι. Τα λέω όλα αυτά για να μην δοθεί η εντύπωση ότι είχαν γίνει ανακοινώσεις, αλλά υπήρχε υστεροβουλία, δηλαδή κατά κάποιον τρόπο νομηρία όλων εκείνων που άμεσα περιπροσδοκούν από αυτό το μέτρο. Δεν είναι αυτό. Είναι μια δέσμευση. Εγώ δεν το Εγώ δεν το δέχομαι. Η οποία θα μπορούσε να περιμένει μια εβδομάδα να προκηρύξει τις εκλογές 10 μέρες αργότερα, να μπει στη Βουλή και να πει στόπι πληστηριασμοί. Δεύτερον, παίρνω μέτρα για τις επιταγές. Η αγορά πνίγεται αυτή την ώρα. Τρίτον, δίνω την αύξηση στον ΟΓΑ. Αλλά προκηρύσουμε εκλογές. Θέλαμε να σας το φτιάξουμε. Ξέρετε τι μου θυμίζουνε. Κάτι παντρέματα στην περιφέρεια. Γαμπρέ μου, είχα να σου δώσω ένα χωράφι, αλλά ξέρεις. Τα χρέη του κουνιάδου είναι πάρα πολλά. Κύριε Αβραμόπουλε, να σας πω κάτι. Εσείς δεν θα το κάνατε αυτό. Και σας το λέω δημόσια. Και κάποιοι άλλοι δεν θα το κάνανε. Όταν λες στον κόσμο, σταματάω τους πληστηριασμούς, τους σταματάς τώρα, αυτή τη στιγμή. Γιατί το να χάσει το σπίτι του ο άλλος είναι μεγάλη υπόθεση, κύριε Αβραμόπουλε. Η ανεργία και απαντήσω. Το σπίτι είναι ακρογωνία ηλίθι, κύριε Υπουργέ. Είναι το μοναδικό στο οποίο είδατε πισωγύρισμα. Είναι το μοναδικό στο οποίο είδατε. Για ένα μήνα γίνονται πληστηριασμοί. Να σου πω κάτι άλλο. Η Βουλή γιατί ψήφισε να διοριστούν 30.000 μέσω των States. Γιατί το περάσανε αυτό. Δεν είναι διορισμοί αυτοί. Αυτά είναι προγράμματα ευρωπαϊκά τα οποία τρέχουν. Δεν σταματάει η πολιτεία. Αλλά ήταν ρουσφετάκια αυτά. Δεν σταματάει η πολιτεία να λειτουργεί. Για όνομα θέλετε. Τώρα, εμείς που διαχειριζόμαστε την γρίπη κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου που περιμένουμε και έξαρση. Εσείς θα κάνετε το σταυρό σας, γιατί τις καπουλάρατε πολύ ωραία με τη μεθοδολογία που ακολουθήσατε. Ναι, δεν είδε τις καπουλάραμε τίποτα. Έτσι, και πήγατε. Την όλη πολιτική μας, την υπευθυνότητα, η σοβαρότητα, η συνεχισμή. Όπως κατά τη γνώμη μου θα έκανε και κάθε κυβέρνηση τη θέση μας. Αφού δεν είναι στα κανάλια το θέμα, καλά πήγατε. Μην ανησυχείτε. Το θέμα δεν είναι να είναι ή να μην είναι στα κανάλια, δεν είναι οι κριτές. Οι απόλυτοι κριτές της πολιτικής ζωής του τόπου. Μάλιστα. Είναι η συνείδησή μας και τα αποτελέσματα που αξιολογεί και κρίνει ο ελληνικός λαός. Θα συμφωνήσετε, φαντάζομαι, μαζί μας πώς μας βοηθούν αναδεικνύοντας θέματα. Σωστό. Και αν θέλετε, διορθώνοντας και λίγο την πορεία, αν καμιά φορά ξεφεύγουμε από αυτή. Έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι το κράτος έχει τη συνέχεια του, έχει τη διάρκεια του. Δηλαδή, αν αύριο το πρωί προκύψει ένα άλλο μείζον σημασία θέμα που αφορά στο περιβάλλον, θα πρέπει να πούμε έχουμε εκλογές και τα αφήνουμε στην άκρη. Άρα η κυβέρνηση. Παράλληλα, με την φροντίδα της, όπως και η Νέα Δημοκρατία, να προχωρήσει προς τις εκλογές, διαχειρίζεται και τις εθνικές και κοινωνικές υποθέσεις, την οικονομία, την κοινωνία. Με υψηλό εδώ αίσθημα. Εδώ δεν τις διαχειριζόταν, κύριε Αβραμόπουλε, πριν την προκήρυξη. Δώσουμε την εντύπωση ότι η Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια δεν έχει κάνει βήματα μπροστά. Έχει εξελιχθεί και το κοινωνικό μας. Αυτό πρέπει να το πείτε, κύριε Αβραμόπουλε, σε πολλούς συναδέλφους σας που μιλάνε για τις δεκαετίες του Πασόκ. Επειδή με κυνηγάει το διάλειμμα, κύριε Αβραμόπουλε, έχει το λόγο. Πρέπει να το λέει. Με επιτρέπετε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι τη σχολή αυτή που νομίζω πρεσβεύει σε μεγάλο βαθμό την άποψη για τη συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών που δεν δέχονται τη μεψημυρία ούτε την κρίνια. Το ποιο είναι καλύτερο ή όχι, αυτό θα κριθεί κατά τη διάρκεια τη περίοδου αυτή από το πόσο πιστικοί θα είμαστε με τα προγράμματα που θα παρουσιάσουμε. Προσέξτε όμως. Δεν πρέπει να διολιστήσουμε στην παροχολογία και στην υποσιοσιολογία. Διότι πρέπει να εξηγήσουμε όλοι μας αυτά που λέμε, όπως τώρα καλή ώρα η κυρία Αποστολάκη, πού θα βρεθούν τα χρήματα και κατά πόσο αυτά θα επιβαρύνουν τον ελληνικό λαό. Κατά τη γνώμη μου, τρία είναι τα διακυβεύματα της εποχής εν ώψη των εκλογών. Το πρώτο έχει να κάνει με την οικονομία, που πρέπει σίγουρα να την καταστήσουμε πιο δημοκρατική. Και αυτό εξηγεί τα πάντα. Το δεύτερο, να διαμορφώσουμε περιβάλλον κοινωνικής ασφάλειας, γιατί τα τελευταία γεγονότα εδώ και 6-7 μήνες
Ασφάλεια πολιτών. Κοινωνική ασφάλεια, όχι κοινωνική ασφάλιση. Μάλιστα. Και το τρίτο και σημαντικότερο, κατά τη γνώμη μου, ναι, είναι να προχωρήσουμε σε βαθιές διαρθρωτικές τομές, αλλάζοντας το κράτος. Όχι. Μισό λεπτό, δεν μιλάω για την οικονομία. Κύριε Αβραμόπουλε, ακούστε κάτι. Γνωριζόμαστε από πότε? Από το 1975. Φοιτητές. Μπράβο. Άλλο θέλω να σου πω. Όταν δεν μπορεί να βάλει ταμιακή μηχανή σε ένα βενζινάδικο, ποια μόρα διαρθρωτική μεταβολή θα κάνει σε αυτή την χώρα? Προπαντό ψυχραιμία. Τι ψυχραιμία? Άλλο θέλω να δεν μπορώ να ακούω πια διαρθρωτική μεταβολή. Δεν μιλάω για την οικονομία μόνο. Μπούχτησα από μεταρρυθμίσει. Δεν με αφήσατε να πω. Μα κύριε Αβραμόπουλε. Δεν μιλάω μόνο για την οικονομία. Για ταμιακή μηχανή. Μιλάω για αυτό το κράτο. Αφήστε με σε παρακαλώ. Ελάτε. Για αυτό το κράτος, ναι, το οποίο χτίστηκε κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, ναι, με λάθος υλικά. Γιατί μπορεί εμείς όλα τα κόμματα να εμπεδώσαμε τη δημοκρατία, ναι, δυστυχώς όμως δώσαμε δύναμη, ναι, στη γραφειοκρατία, στην κομματοκρατία και στις συντεχνίες. Γι' αυτό αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός προχτές στη δύναμη που έχουν αποκτήσει οι ανασταλτικές της προόδου δυνάμεις. Αυτό είναι σωστό. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν, ναι, ένα διακύβευμα εποχής που έχει να κάνει με την προαναγγελία και το όραμα μιας νέας ελληνικής πολιτείας. Ποιος θα μπορέσει να το κάνει αυτό? Ο ελληνικός λαός θα κρίνει. Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εμείς καθέτουμε τις απόψεις μας, τις προτάσεις μας, τη σοβαρότητά μας, τους χαρακτήρες μας και από εκεί πέρα αξιολογούμεθα και ως πρόσωπα και ως κόμμα. Πρώτα απ' όλα, μιας και είμαστε στο ξεκίνημα της προεκλογικής περίοδου, καλά θα κάνουμε όλοι να μην διολυστήσουμε στην υποσχεσιολογία. Δεν μιλάω για παροχές. Μιλάω για ξεκάθαρους λόγους. Δηλαδή, θα κάνουμε. Αφήστε με, παρακαλώ. Το πιο εύκολο είναι να αρχίσει κανείς να υπόσχεται πράγματα. Ναι. Νομίζω αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν. Τώρα έχουμε να διαχειριστούμε μια πραγματικότητα, ναι, με συγκεκριμένα προβλήματα που άπτονται της οικονομίας και της κοινωνίας. Μάλιστα. Εκεί πάνω πρέπει να απαντήσουμε πιστικά. Αν αρχίσουμε να υποσχόμαστε και να παρέχουμε και να δεσμευόμαστε εντός εγώ ρωτάω, θα βάλετε άλλους φόρους? Μισό λεπτό. Να το ερώτημα. Εδώ είναι. Το είπε προχτές ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ναι, στο διάγγελμά του, ναι, ότι εκ των πραγμάτων, ναι, θα πρέπει να οδηγηθούμε σε μια αναθεώρηση της μέχρι στιγμής οικονομικής πολιτικής με βάση τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από την παγκόσμια οικονομική κρίση, ναι, και να δούμε πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα περιβάλλον κοινωνικής ασφάλειας με μια οικονομική πολιτική που δεν θα επιβαρύνει τους πολίτες, αλλά που θα πρέπει να συνοδευτεί και από μια σειρά σκληρών μέτρων, όπως είπε. Αυτά όλα πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος. Και από τη Δευτέρα που ξεκινάει και επίσημη προεκλογική περίοδος, νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει να καταθέσουν πιστικές και αξιόπιστες απαντήσεις στα μήλικτα θέματα. Την επόμενη μέρα, πώς τη φαντάζεστε? Την επόμενη μέρα στην... δεν θα σας ρωτήσω για το βράδυ, ναι, των εκλογών, γιατί καταλαβαίνω ότι. Όχι, εκεί θα είμαστε να αξιολογήσουμε, ναι, τα αποτελέσματα και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Από την άλλη μεριά, εγώ πιστεύω ότι η βραδιά των εκλογών, ναι, με την ορίμανση της προεκλογικής περίοδου θα, ναι, ανανεώσει την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού προς τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό εκτιμώ ότι θα είναι το αποτέλεσμα της βραδιάς εκείνης και εκεί θα είμαστε όλοι για να ξεκινήσουμε από κοινού τη συλλογική προσπάθεια. Ο κύριος Αβραμόπουλος, ναι, είναι από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία με έναν πολύ έβυχο τρόπο εξέφρασαν τη διαφωνία τους για τη διενέργεια προώρων εκλογών. Είναι δηλαδή από τα στελέχη εκείνα που ταυτίζονται με το 60% των νεοδημοκρατών. Η βάση της Δημοκρατίας σήμερα είναι σε αντίθεση με την απόφαση του Πρωθυπουργού τους. Την ίδια στιγμή. Επειδή είναι εδώ ο κύριος Αβραμόπουλος, να μην τον έρθει. Επειδή είναι εδώ, είναι παρόν. Παρακαλώ. Θέλω και αντοχή μνήμης. Άλλο θέλω να πω. Και το επαναλαμβάνω. Ναι. Εγώ πάντοτε ήμουν και δεν έχετε παρά να τρέξετε και σε δημόσιες δηλώσεις μου εδώ, ναι, και 2-3 χρόνια, ναι, κατά των επαναλαμβανόμενων εκλογών. Σωστό. Και είπαμε στο ξεκίνημα της δικιάς μας, ναι, συζήτησης, ναι, ότι κάποτε πρέπει και συνταγματικά να κατοχυρώσουμε μια σταθερή θητεία τετραετίας, ναι, για όλες τις κυβερνήσεις. Και αυτή ήταν και παραμένει παγίως η θέση μου. Σύμφωνα. Και πολλών Ελλήνων. Ναι. Και να σου πω κάτι. Ναι. Και ο ίδιος ο Κώστας Καραμαλής, ναι, βαθιά μέσα του δεν θα τις ήθελε τις εκλογές. Από την ώρα όμως. Από την ώρα όμως. Που διεπιστώθησαν ορισμένα πράγματα τα οποία, τι, εν λεπτομερία, ναι, τα περιέγραψε προχτές. Ότι ο και διεπόμενος από υψηλή ότι αίσθηση. Ότι πιέζει το Πασόκ για Προεδρία Δημοκρατίας. Αυτό. Υψηλή αίσθηση δημοσίου, ναι, καθήκοντος και ευθύνης, κυρίως εθνικής, προχωρήσαμε σε την απόφαση. Και από την ώρα, και ένα τελειώνω. Λεπτό, ένα λεπτό. Και από την ώρα, κύριε Αυτιά. Ένα λεπτό. Να ολοκληρώσει, παρακαλώ. Ναι. Και από την ώρα που αυτή η απόφαση ελήθη από τον Πρωθυπουργό, ναι, σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία, σωστό, όλο αυτό το στελεχειακό δυναμικό, τι να κάνει, μπορούσε να κάνει στην πολιτικά πρώτη γραμμή της συλλογικής προσπάθειας. Με ένα και μόνο σκοπό. Ναι. Να καταγάγουμε νίκη και νίκη αυτή θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, ναι, θα είναι της ελληνικής κοινωνίας, ναι, του ελληνικού λαού, μπροστά στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, έτσι ώστε μια αξιόπιστη και σοβαρή κυβέρνηση, που είναι αυτή η κυβέρνηση, και θα αποδειχθεί ότι θα έρθουν όλα στο φως για ότι έγινε, θα οδηγήσει τον τόπο σε μια καλύτερη εποχή. Αυτό πιστεύουμε και γι' αυτό έχουμε.